Η επιστροφή τη ΣΑΕΚ στο κύπελο πρωταθλητριών μετά από 10 χρόνια την έφερε αντιμέτωπη στον πρώτο γύρο με τη δυναμό Δρέσδη. Στο πρώτο παιχνίδι οι Ανατολικογερμανοί είχαν επικρατήσει με 1-0 και στη Νέα Φιλαδέλφια κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με τον Γκίτσοβ στο 10. Η Ένωση, αν και τα πράγματα έγιναν πολύ δύσκολα για αυτήν, βρήκε τον τρόπο να αντιδράσει και να φτάσει σε σκορ πρόκριση πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στο 27 ο Στέλιος Μανολάς εκτέλεσε φαόλη μπάλα προσέκρουσε στο δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα αφού βρήκε στην πλάτη του τερματοφύλακα της Δρέσδης το Ιμπερ. Έξι λεπτά αργότερα ο Παύλο Παπαϊωάνου κέρδισε πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Μύρος Λαβοκόνσκι, δίνοντα το προβάδισμα στην ΑΕΚ. Στο 37 ο Γιώργο Σαββίδη με ευθύβολο σουτ έξω από την περιοχή έδωσε στην ομάδα του σκορ πρόκριση. Με τη συμπλήρωση μια ώρα αγώνα, ο Κύπριο ποδοσφαιριστή δέχτηκε την μπάλα από την προσπάθεια του Μπατίστα και αφού εξουδετερώσε τον αντίπαλο Πορτιέρο, ανέβασε το δίκτυο του σκορ στο 4-1. Οι Ανατολικογερμανοί τρία λεπτά μετά μπήκαν εκ νέου στο μάτς, μειώνοντας με τον Λίμπεραμ, αλλά στο 82 ο Τόνι Σαβεύσκη πέτυχε το πρώτο του τέρμα στην Ευρώπη με τη φανέλα του δικεφάλου. Στο 85 ο Μίγκε διαμόρφωσε το τελικό 5-3 με την ΑΕΚ να είναι αυτή που προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του κυπέλου πρωταθλητριών Ευρώπης.